Τις προτάσεις τους για την χρηματοδότηση μικρών έργων δημοσίου χαρακτήρα μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι δικαιούχοι στο πλαίσιο δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι 9 Ιουλίου του 2018. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στήριξης από ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού και φορείς αυτών, φορείς δημοσίου τομέα, ιδιωτικούς φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση ανάλογων έργων, η Ήπειρος ΑΕ οργάνωσε 2 ενημερωτικές συναντήσεις για την παρουσίαση των προκυρισσόμενων δράσεων και τη μεθοδολογία υποβολής αιτήσεων στήριξης. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερωτική συνάντηση για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις δράσεις, οι οποίες, όπως σημείωσε ο Ηλίας Μόκος, γεωπόνος συντονιστής του τοπικού προγράμματος LEADER από την Αναπτυξιακή Ήπειρο ΑΕ, αφορούν βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές και παρεμβάσει για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα. Βρισκόμαστε στην καινούργια προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ξεκίνησαν οι δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλάμε για το Μέτρο 19, το οποίο είναι το πρόγραμμα, όπως ξέρετε, το LEADER, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Μετά από αρκετή καθυστέρηση, ξεκινούν τα έργα δημόσιου χαρακτήρα. Η εταιρεία μας, η Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, έχει εγκριθεί για την υλοποίηση του προγράμματος για τις περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Εξαιρείται μόνο η πόλη των Ιωαννίνων, όλες οι υπόλοιπες περιοχές είναι εντός περιοχής παρέμβασης. Και με την παρούσα πρόσκληση δημοσιεύονται έργα που αφορούν πράξεις δημόσιου χαρακτήρα. Ποιες είναι αυτές οι δράσεις? Μιλάμε για έργα ίδρυυσης, για βελτίωση και επέκταση δικτύων ίδρυυσης, για έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας και για έργα πολιτισμού. Και όταν λέμε έργα πολιτισμού, μιλάμε για θέατρα, για μουσεία, για εκθετήρια, για πολιτιστικά κέντρα, για κινηματογράφους, για οδεία, όπως έργα πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι γεφύρια, νερόμυλοι, βρύσεις και ούτω καθεξής, έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και υποβαθμισμένων περιοχών, όπως και έργα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με καταρτήσεις, σεμινάρια και ούτω καθεξής. Και τέλος, μπορούν στα πλαίσια της δράσης να ενισχυθούν και πολιτιστικοί σύλλογοι για την προμήθεια στολών και μουσικών οργάνων. Άρα, μια πολύ σημαντική ευκαιρία για όλους αυτούς τους φορείς, συλλόγους και... Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία. Το ποσό που προκυρήσεται είναι 1.740.000 ευρώ. Δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι πολύ μικρό, είναι όμως για έργα μικρά, έργα δημόσιου χαρακτήρα, τα οποία θα έρθουν να υποβοηθήσουν τα μεγάλα έργα που μπορεί να γίνουν στον κάθε Δήμο. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε προτάσεις, θα ανταποκριθούν οι Δήμοι και πολύ σημαντικό στοιχείο θα είναι η ωριμότητα των έργων. Θέλουμε δηλαδή ώριμες προτάσεις, μελέτες εγκεκριμένες, ώστε να μπορέσουν τα έργα να υλοποιηθούν γρήγορα και να μπορέσουμε, εφόσον πάμε καλά στην πρώτη προκήρυξη, να διεκδικήσουμε και επιπλέον χρήματα να μας κατενημηθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από Δήμους? Οι Δήμοι πάντα ανταποκρίνονταν. Πιστεύω ότι θα έχουμε και από πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους προτάσεις, κυρίως για την προμήθεια στολών και μουσικών οργάνων. Μέχρι στιγμής οι Δήμοι ανταποκρίνονται, έχουμε καλή συνεργασία. Αυτό βέβαια θα περιμένουμε να το δούμε και στις προτάσεις που θα υποβληθούν. Εμείς θέλουμε να εντάξουμε έργα, θέλουμε να βοηθήσουμε τους Δήμους και αυτοί πρέπει να καταλάβουν όμως ότι τα χρήματα δεν είναι πάρα πολλά. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Αυτό που θέλω να επισημάνω εκτός από τα δημόσια έργα, γιατί στο πρόγραμμα αυτό τα δημόσια έργα ουσιαστικά έχουν έργο υποβοήθησης. Ο στόχος μας είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα βγει και η προκήρυξη που θα αφορά έργα ιδιωτικού χαρακτήρα για ιδιώτες. Η παρούσα προκήρυξη ξεκίνησε ήδη να τρέχει από τις 24 Απριλίου και θα λήξει 9 Ιουλίου. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος. Το ξέρουν οι Δήμοι, όπως υποβάλλουν έργα ΕΣΠΑ δημόσια. Είναι ίδιο το σύστημα. Θα προσπαθήσουμε και τώρα να τους βοηθήσουμε
να τους πούμε πώς να συμπληρωθούν ώστε να αποφύγουμε τα λάθη και να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα. Στην ενημερωτική εκδήλωση συμμετείχε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Εντελές, ο οποίος σημείωσε πως η χρηματοδότηση που προβλέπει το πρόγραμμα Leader μπορεί να μην είναι μεγάλη, ωστόσο είναι μια ευκαιρία για τους Δήμους να υλοποιήσουν σημαντικά για την περιοχή τους έργα. Είναι γεγονός ότι η χρηματοδότηση δεν είναι υψηλή μέσα από το Leader, κυρίως για τις δημόσιες επενδύσεις. Όμως στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Δήμοι οικονομικά, κάθε οικονομική βοήθεια είναι ωφέλιμη και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε έστω και αυτά τα μικρά ποσά τα οποία θα δοθούν προς τους Δήμους. Σημαντικό είναι ότι υπήρξε μια συνεννόηση μεταξύ των ΟΤΑ πρώτου βαθμού ολόκληρης της περιφέρειας, ώστε να μην είναι ένα καθαρά ανταγωνιστικό πρόγραμμα, αλλά να μπορέσουν όλοι οι Δήμοι, ο καθένας από την πλευρά του, να αξιοποιήσει το ποσό των χρημάτων το οποίο του αναλογεί. Από τη δική μας την πλευρά είμαστε έτοιμοι και απλώς περιμένουμε να ανοίξει το πρόγραμμα. Σήμερα εδώ θα ενημερωθούμε σχετικά με τις διαδικασίες και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα καταθέσουμε τις προστάσεις μας.